Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Πώς το έλεγε το τραγουδάκι? Ο Μάιος μας έφασε τα σε πρόσφυμα ταχύ να το προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Ο Μάρτιος, τα έχω μπερδέψει λίγο. Πάντως, ο Μάιος έχει φτάσει 5. Το έχω αργοπορήσει πολύ το θέμα να σας κάνω προβλέψεις Μαΐου, γιατί θέλω λίγο να τον αποφύγω αυτό το μήνα. Πώς τον βλέπω, μου σπάει τα νεύρα. Γενικά, εμένα δεν είναι ο μήνας μου ο Μάιος, δεν ξέρω γιατί. Δεν με πάει σχεδόν ποτέ καλά, ίσως γιατί περνάνε πολλοί πλανήτες στον Ταύρο απέναντι από τους Σκορπιούς μου, ίσως γιατί περνάνε πολλοί πλανήτες στον Έκτο και πίζω στη δουλειά πάντα τον Μάιο μήνα. Και αυτή τη φορά δεν εξαιρούνται, αυτή τη φορά δεν εξαιρείται. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάιος θα μας πάει με πολύ, θα με πάει πάλι με πολύ τρέξιμο. Προσπαθούσα να τον αποφύγω, αλλά με έφαγε το φιλότιμο και λέω δεν γίνεται, πρέπει να κάνω κάτι για τους φίλους μου. Προβλέψεις Μαΐου λοιπόν, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια. Θέλω να με συγχωρήσετε, γιατί καθυστερώ πολύ και όχι αδικαιολόγητα, αλλά καθυστερώ πολύ να στείλω στους συνδρομητές μας που είστε στα δύο πρώτα επίπεδα συνδρομών κάποια πράγματα, αλλά θα αρχίσω να σας στέλνω και πιο πολλά από ό,τι σας έχω υποσχεθεί για να κάνω απόσβεση της καθυστέρησής μου και επιπλέον πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα με έχει πάει κάπως γιατί πρέπει να βρω τα λεφτά για να πληρώσω τη ΔΕΗ η οποία μου ήρθε στο δόξα πατρί, μου χάλασε το πλυντήριό μου και πρέπει να βρω πλυντήριο. Περιμένω τον έμφυα στον ούπο και ακόμα δεν έχω βρει τα λεφτά γιατί δεν και γενικώς γίνεται ένα μπαχαλάκι. Έχω και κάτι γραφειοκρατίες στη μέση και πραγματικά ο Μάιος μου μπήκε ολίγον τι δύσκολα. Σήμερα όμως ήταν μια καλή μέρα, ενώ οι 4, όχι 5 που ξημερώνει, ήταν μια καλή μέρα. Είχα κάποιες ευχάριστες ειδήσεις, όχι τρομερά ευχάριστες με την έννοια ότι εντάξει μου πέσε το λαχείο, αλλά είχα κάποιες καλές ειδήσεις. Φτιάχηκε το πλυντήριο επιτέλους. Cheers. Μαστίχα χείου. Λικεράκι από τη φίλη μου, τη Δόμνα, ξέρεις τη Δόμνα. Την γλύκα του να έχεις. Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη λοιπόν, δεν θα σας αμελήσω άλλο, θα αρχίσω να σας στέλνω πράγματα. Από ό,τι μου γράφετε, οι περισσότεροι που παρακολουθείτε τα μαθήματα αστρολογίας είστε πολύ ευχαριστημένοι και τα βρίσκετε αρκετά κατανοητά. Αυτό με χαροποιεί πολύ. Χαροποιεί που και, πιο προχωρημένοι, και στους πιο προχωρημένους άρεσε η καρμική αστρολογία. Thanks. Και έχουμε πολλή δουλειά εκεί. Δηλαδή πιστεύω πραγματικά ότι αν μη τι άλλο, όταν τελειώσει αυτή η σειρά που θα είναι περίπου 12 μαθήματα, θα είσαστε πανέτοιμοι να κάνετε καρμική αστρολογία σε όλα μα όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, δηλαδή σκοπεύω να σας κάνω πώς να σας το πω. Εξπέρ στην καρμική. Μετά θα πάμε στην ψυχολογική, στην, λίγο στην πολιτική αστρολογία, λίγο στην ιατρική αστρολογία. Θα κάνουμε λίγη στατιστική, θα κάνουμε πολλά πράγματα αυτή τη χρονιά για τους προχωρημένους, που θα τα καταλαβαίνετε και αρχάρι και νομίζω ότι και αρχάρι διά της επαναλήψεως πάτε καλά και αρχίζετε και μαθαίνετε πράγματα. Στόχος μου είναι μέχρι να κλείσουμε ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή 6 μήνες με ένα χρόνο από τώρα που κάνουμε μαθήματα, στους 6 μήνες να μπορείτε να βγάλετε οροσκόπιο, η αρχάρι, στους 7-8 μήνες να μπορείτε να βγάλετε εβδομαδιαίο και μερίσιο οροσκόπιο, να γράψετε δηλαδή σε μια εφημερίδα τα ζώδια της ημέρας κτλ. Και να μπορείτε να κάνετε μια συναστρία. Αυτός είναι ο στόχος μου για τους αρχάριους, για τους πιο προχωρημένους. Στόχος μου είναι να μάθετε καλά το οροσκόπιο το κανονικό, το solar, δηλαδή το ετήσιο οροσκόπιο, καρμική αστρολογία, πολιτική αστρολογία, ιατρική αστρολογία, ψυχολογική αστρολογία, όσο καλύτερα γίνεται. Είναι και τα πεδία που εγώ έχω ειδικευτεί και τα ξέρω λίγο καλύτερα. Θα πάμε και λίγο σε κάποια μεταφυσικά πράγματα, δηλαδή θα έχουμε και κάποια δωράκια του τύπου αστρολογία και τέχνη. Αστρολογία και πώς επηρέασε, ας πούμε, τους φιλοσόφους ή τους ψυχολόγους. Κάποια αστρολογικά σύμβολα τα οποία έχουν ιδιαίτερο μήνυμα και σημασία. Γενικά, δηλαδή, σκοπεύω να σας κάνω και κάποια δωράκια, όπως οι χάρτες των αρκησιστών κλπ. Και να δουλέψουμε πολύ με τη στατιστική. Θα σας δώσω ό,τι έχω από στατιστική. Θα σας στείλω και σε αυτούς που κάνετε μαθήματα αστρολογίας
και τα στατιστικά που έχω όλα που είναι πάρα πάρα πολλά. Και ελπίζω φεύγοντας αυτή η χρονιά οι προχωρημένοι να έχετε πάρει ένα καλό κομμάτι της αστρολογίας, δηλαδή να μπορείτε να το δουλέψετε ξεχωριστά, και οι αρχάριοι να έχετε προχωρήσει πάρα πολύ ώστε να μπορείτε να βγάλετε τουλάχιστον καλά ένα οροσκόπιο και μια συναστρία. Αυτή είναι η στόχη μας, αλλά βέβαια εξαρτάται και από τους ρυθμούς, έχετε και το καλοκαίρι, θα δούμε και εσείς πότε. Εγώ βέβαια το καλοκαίρι θα συνεχίσω τα μαθήματα, απλά μπορεί να τα βάζω 4 μαζί και 4-8, δηλαδή, γιατί μπορεί να λείπω μια εβδομάδα, οπότε ίσως θα ανεβάζω 4 και 4 αντί για 2-2 τη εβδομάδα. Πάντως δεν έχετε να χάσετε. Αυτά για τους συνδρομητές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, τις αγάπες μου που βάλανε χρήματα στο λογαριασμό της Κατερίνας, μια κυρία και όλα έβαλε και, εντάξει, κάτι παραπάνω, πολύ παραπάνω από 1 ευρώ, και βοηθάτε τα ζωάκια, και τα δικά μου και της Κατερίνας και γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου που συνεχίζουν να μου στέλνουν δώρα. Μια πολύ καλή μου φίλη από την Κρήτη μου στείλανε τενεκέ λάδι. Ανεκτίμητο δώρο, φιλενάδα, ανεκτίμητο και λεμόνια, τα οποία επειδή ήταν φρέσκα, τα μίσαμε τα περισσότερα, αλλά και κάποια θα τα στύψουμε, θα τα κάνουμε παγάκια για το χειμώνα, για το υπόλοιπο καιρό. Τα δώρα αυτά είναι πραγματικά ανεκτίμητα και σας έχω ξαναπεί και το λέω για τελευταία φορά ότι όσοι θέλετε να διαφημιστείτε μέσα από το κανάλι μας για να προωθήσετε τα προϊόντα σας, την επιχείρησή σας, τα καλλιτεχνικά σας κλπ. Να επικοινωνήσετε μαζί μου. Τέλος, θέλω να πω στο φίλο μου το Δημήτρη που φτιάχνει τα κοσμήματα ότι δεν βρίσκω το τηλέφωνό του. Δημητράκη μου, δεν ξέρω που το έχεις βάλει εσύ που φτιάχνεις τα γυάλινα και τα υπόλοιπα κοσμήματα. Δεν ξέρω που το έχω βάλει. Σε παρακαλώ, πάρε με ένα τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν και δεν σε βρίσκω. Please, πάρε με ένα τηλέφωνο. Και αν δεν με βρεις το τηλέφωνο, στείλε μου ένα μήνυμα. Τέλος. Επειδή έχω περίπου 80% τηλεφωνήματα την ημέρα και από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τα σηκώνω γιατί και κοιμάμαι και δουλεύω και πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να ταΐσω και τα ζώα μου και πρέπει να καθαρίσω και το σπίτι μου. Το καθάρισα κιόλας σήμερα, δεν θα σταπω αυτό. Χαρά σε Ευαγγέλια. Λοιπόν, κάποια φίλη μου είπε ότι την πειράζει το άτμισμα, κάποια άλλη φίλη μου είπε ότι την πειράζει το μαλλί. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω και εγώ τα ιστερικά μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείτε να με θέλετε τέλεια. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Αν θέλετε τέλειο άνθρωπο, πηγαίνετε σε κανένα ναό να προσκυνήσετε τον Ιησού. Εγώ Ιησούς δεν είμαι. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός είμαι και έχω τα σπαστικά μου, τα εκνευριστικά μου, τα ό,τι να είναι. Τι να κάνουμε τώρα, θα αναγκαστείτε να με υποστείτε έτσι. Αλλιώς, αν δεν μπορείτε να με υποστείτε, τι να σας πω κι εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Λοιπόν. Μην τα θέλουμε και τα δικά μας, έτσι, να κάνουμε και κάνει αποχώρηση. Το τελευταίο που ήθελα να πω, λοιπόν, είναι αυτό, ότι ό,τι θέλετε να προωθήσουμε από το κανάλι μας, πολύ, πολύ, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι μας φέρνει ο Μάιος. Ένας μήνας πολύ ανώμαλος, παιδιά. Τόσο ανώμαλος, δηλαδή, που... Τι να πω, τύφλα να έχουν οι ανώμαλοι, ας πούμε, οι διστραμμένοι. Αυτό το Μάιο θα δούμε πιο πολλά από ότι καημένες ή... Πού και άνες. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Τι φέρνει αυτός ο Μάιος, ο οποίος ξεκινάει με την Αφροδίτη του Συχθής, έφυγε ήδη, και προχωράει στον Κριό, στον οποίο Κριό θα μπει και στις 11 του μήνα. 11 βλέπω καλά. 12 ή 11, μισό λεπτάκι. 11 του μήνα θα μπει και ο Δίας. Ο Άρης μπαίνει στους Συχθείς και κάνει μια σύνοδο με τον Ποσειδώνα. Έχει φύγει ο Δίας από τη μέση, άρα μιλάμε για μια σύνοδο Άρη-Ποσειδώνα. Δεν είναι καλή. Θα αναλύσουμε γιατί δεν είναι καλή. Ο Βόρειος Δεσμός έχει γυρίσει προς τα πίσω και έχει πάει στον Ταύρο. Ούτε αυτό είναι καλό. Έχει προχωρήσει μάλλον στον Ταύρο, ούτε αυτό είναι πολύ καλό. Και πάει να συναντήσει σιγά σιγά τον ουρανό και κάνει και ένα τετράγωνο με τον Κρόνο. Κάνει βέβαια και ένα τρίγωνο με τον Πλούτον, αυτό είναι το καλό κομμάτι. Ο Ήλιος που προχωράει μέσα στον Ταύρο θα συναντήσει σταδιακά και τον Ουρανό και τον Βόρειο Δεσμό. Ο Ερμής είναι στους Διδύμους, αλλά θα κάνει ανάδρομη κίνηση από τις 10 του μήνα και θα αρχίσει σιγά σιγά να προχωράει προς τα πίσω. Θα μείνει ανάδρομος μέχρι και τις 2 του
2 του Ιουνίου, άλλο ένα σταυρό μέσα στο μήνα, δεν λες και δεν μας έλεφτανε η έκλειψη. Θα μπει στον Ταύρο και αυτός, και αυτός θα συναντήσει Κρόνο, Πλούτωνα κτλ. Στις 21 Ιουλίου σου περνάει στους Διδύμους. Καλούτσικο είναι αυτό, γιατί θα κάνει κάτι εξαγωνάκι εκεί με τον Άρη, που στις 25-26 θα περάσει στον Κριό. Και τον Δία σιγά σιγά θα κάνει ένα εξαγωνάκι και με το Δία. Γενικώς θα λέγαμε ότι ο μήνας, η πιο δύσκολη πλευρά του μήνα, είναι κοντά στις 16, μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, αλλά και ο ανάδρομος μέχρι τις 2 του Ιουνίου κάνει τα σπαστικά του. Επικίνδυνη επίσης και η σύνοδος του Άρη με τον Ποσειδώνα, ενώ μπαίνοντας ο Άρης στις 25 στον Κριό, σε σύνοδο με το Δία, δίνει μια εξαιρετική μαχητικότητα στους ανθρώπους και θα αναδείξει καινούργια πρόσωπα ηγετικά και ίσως και κάποιους ήρωες, εντός εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, θα σας είχα ξαναπεί ότι θεωρώ τον Μάιο τον τελευταίο μήνα που θα προχωρήσουν πολύ οι πολεμικές σειράξεις. Μετά τον Ιούνιο με Δία Άρη κάποιος θα επικρατήσει. Τώρα το ποιος θα είναι αυτός θα το δείξει η ιστορία. Ενώ πάμε προς μια ύφεση προς τον Ιούλιο, αλλά είτε από τον Αύγουστο είτε από το φθινόπωρο ξαναέχουμε πάλι πολεμικά γεγονότα. Λοιπόν, τώρα η έκλειψη γίνεται στις 25 του Σκορπιού. Φαίνεται ότι χτυπάει τη ζώνη κυρίως Τουρκία, Αραβικά Εμιράτα, κάτι Αίγυπτους, κάτι Συρίες από εκεί προς την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η πλευρά ζορίζεται και ταυτόχρονα ζορίζεται και η πλευρά Ρωσίας-Κίνας που έχει τον Άρη απέναντι, αλλά θα έχει και τον Δία, οπότε εντάξει θα το ψηλοσώσει και η μία και η άλλη. Πάντως, αυτή η έκλειψη που γίνεται στις 25 του Σκορπιού θεωρώ ότι είναι από τις πιο δύσκολες, γιατί κάνει ένα τετράγωνο με τον Κρόνο, κάνει ένα πολύ αμυδρό εξάγωνο με τον Πλούτον, αλλά είναι πολύ αμυδρό για να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, και κάνει αντίθεση με τον Βόρειο Δεσμό και μια τυπική αντίθεση με τον Ουρανό, γιατί δεν είναι σε μοίρες κοντινές, αλλά είναι απέναντι όπως και να το κάνουμε. Συνεπώς θεωρώ το Μάιο ένα δύσκολο μήνα, ένα μήνα που θα μας φέρει εκπλήξεις, τώρα καμιά ανακοίνωση για εκλογές, τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες ελλείψεις σε τρόφιμα ή σε άλλα προϊόντα, πετρέλαιο κτλ, ενέργεια κλπ. Παρότι θεωρώ ότι η επισητιστική κρίση θα κορυφωθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ωστόσο, επειδή και ο Μάιος είναι επικίνδυνος σε αυτό το επίπεδο, καλό είναι να προσέχετε. Επίσης, ένα άλλο που έχει ο Μάιος είναι ότι έχει μία έφεση στα λεγόμενα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Και προσέξτε, σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα δεν είναι ο COVID. Μιλάμε για άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Οπότε, καλό είναι να είστε προσεκτικοί οι πιο σεξουλιάριδες όλων των ζωδίων. Για τους κρυούς είναι ένας μήνας εκκίνησης, όμως, όπως και για όλα τα ζώδια της φωτιάς, τον Λέοντα και κυρίως τον Τοξότη και τον Κρυό όμως, αλλά η έκλειψη ακόμα δεν αφήνει να φανούν τα θετικά του σημεία αυτού του Δία στον Κρυό. Και ο ανάδρομος Ερμής μέχρι τις 2 του μήνα. Λοιπόν, άρα έχουμε εδώ πέρα αρκετά μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο του ανάδρομου Ερμή, καθυστερούν πολλά πράγματα. Στην αρχή, επειδή είναι στους Διδύμους, έχει να κάνει με τις μεταφορές, μετακινήσεις, με την πληροφορία που θα βγαίνει σκάρτη και βρώμικη. Ως ανάδρομος Ερμής θα αρχίσουν πάλι οι γνωστές αηδίες που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, να τις ξανακούμε, τις παντός είδους γνωστές αηδίες. Σιγά σιγά όμως περνώντας τον Ταύρο φαίνεται ότι αρχίζει και φέρνει ελλείψεις είτε σε τρόφιμα είτε σε ενέργεια, προβλήματα με τη γη, ελπίζω να μην αρχίσουν φέτος νωρίς τις φωτιές, κλιμακώνεται η πιθανότητα για έναν σεισμό, όπως έχουμε ξαναπεί, ο προηγούμενος έφερε ένα σεισμό στην Κρήτη και ένα στην Κύπρο, δεν ήταν ευτυχώς μεγάλη και ελπίζω να μην έχουμε εκπλήξεις και τις επόμενες ημέρες. Σας είχα πει όμως ότι η δεύτερη έκλειψη είναι πιο πιθανό να φέρει σεισμούς, γιατί ακριβώς παίζει και ο Κρόνος. Ωστόσο, ο μήνας έχει και κάποια καλά.
Θεωρώ ότι η σύνοδος του Άρη με τον Ποσειδώνα είναι επικίνδυνη αρκετά. Γιατί έχει να ταράζει οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ύδατα, με τα πετρέλαια, με τα γκάζια, με τα φάρμακα, με τα καλλυντικά. Όλα αυτά τα, και οτιδήποτε χημικό κλπ. Ενώ ταράζει και το συλλογικό ασυνείδητο. Και φέρνει στην επιφάνεια αρκετούς ψευδοπροφήτες. Δηλαδή το τι θα ακούσετε, το τι μπουρδολογία, να τώρα έρχεται η αποκάλυψη, τώρα έρχεται το αυτό, τώρα έρχεται το εκείνο. Όχι, μπορεί να έρθει να μην έρθει η αποκάλυψη, αλλά επειδή ουδείς μετά Χριστόν προφήτης, ή μάλλον όλοι μικροπροφήτες μετά τον Χριστό, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί σε αυτά που ακούμε, γιατί ο καθένας τώρα θα πουλάει την μπουρδολογία του, η εποχή προσφέρεται αρκετά. Άρα λοιπόν φιλτράρετε το ότι ακούτε και μην το καταπίνετε αμάστο. Κλακ, είπε ο άλλος μια μπουρδα, θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, τρέχουμε όλοι να ψάξουμε πού θα βρούμε τρύπα λαγούμι να κρυφτούμε. Εντάξει, είναι ένας επικίνδυνος μήνας σε πολλά επίπεδα, διατροφικά, ενεργειακά, μάχες, γη, διεκδικήσεις γης. Μπορεί να είναι και ένας μήνας λίγο δύσκολος για κτηνοτρόφους ή αγρότες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως υπάρχει κάποια έλλειψη στα σιτηρά, στα τρόφιμα, δεν μπορώ να ξέρω. Ή κάποια δυσκολία στις καλλιέργειες. Στον ενεργειακό τομέα θα αναγκαστούν να αλλάξουν πολλά πράγματα, ίσως ξαναγυρίσουμε πάλι στο λιγνίτι θέλοντας και μη. Πάντως αυτό που σίγουρα περιμένω είναι έλλειψη στα ράφια. Άρα λοιπόν, όπως ξανά έχω πει από την αρχή του χρόνου, να έχετε μόνιμα ένα στόκ το οποίο ανανεώνεται τροφίμων που θα το υπολογίσετε για περίπου 2 μήνες. Αυτά είναι τα γενικά. Τώρα, όσον αφορά την ταλέπορη Ελλάδα, η οποία είναι υδροχώος και σαφώς η έκλειψη την πιάνει με ένα τετράγωνο, είναι και ο Ερμής ο ανάδρομος κοντά πάνω στον οροσκόπο της. Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο ζορισμένα. Δεν θεωρώ όμως ότι η Ελλάδα έχει τόσο πολύ το φόβο ενός πάρα πολύ μεγάλου σεισμού ή ενός πολέμου, παρότι μπορεί να υπάρξουν επεισόδια σε σύνορα και τα λοιπά, ή με το μεταναστευτικό ή άλλα τέτοια. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλος κίνδυνος σε ό,τι αφορά εκρήξεις, φωτιές σε εργοστάσια, που ειδικά σε πετρέλαια, γκάζια και τα λοιπά. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει έλλειψη τροφίμων και προβλήματα στην ενέργεια. Αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ πιθανά. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, προβλήματα με κάποιες υπόγειες κινήσεις που γίνεται πίσω από την πλάτη μας και δεν τις ξέρουμε. Δεν τις ξέρουμε, παιδιά, να το ξέρετε. Ακούμε μονάχα τον απόϊχο, την ηχό των πραγμάτων και όχι τα ίδια τα πράγματα. Ενώ, αν το πάρουμε λίγο πιο ζεστά το θέμα και το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, φοβάμαι ότι θα αρχίσουν και κάποιες κινήσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, οι οποίες δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες και θα προμηνύουν ένα κράχ, το οποίο θα σκάσει είτε αυτό το μήνα, είτε μέσα στο επόμενο φθινόπωρο. Να θυμάσαι ωστόσο ότι τα διάφορα κράχ, μαχ, φαχ, σαχ και όλα αυτά δεν έχουν τη μορφή που είχαν, ας πούμε, το 19 με την κρίση στην Αμερική κτλ. Θα είναι πιο σύντομα, πιο επιθετικά, και σαφώς θα μπαίνει και η σκοπιμότητα. Δηλαδή είναι διαφορετικά να πεις «δεν έχω τρόφιμα» και διαφορετικά να κρύβεις τα τρόφιμα για να τα πουλάς χρυσάφι. Πληστηριασμοί ακινήτων και πληστηριασμοί γης είναι στο πρόγραμμα. Μπορεί να υπάρξει τώρα ένα φρενάρισμα λόγω των επικείμενων εκλογών, γιατί τις μαγειρεύουν, να το ξέρετε, αν δεν σκάσουν μέσα στην άνοιξη. Θα σκάσουν το φθινόπωρο αυτό, σας το υπογράφω, με χέρια και με πόδια. Λοιπόν, και προσέξτε τα κακομοίριδες μου τι θα ψηφίσετε. Όταν θα αρχίσει το εκλογικό, έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα για να ξυπνήσετε, γιατί κοιμάστε πολύ με τα τσαρούχια. Ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνομαι εγώ, δεν μπορώ. Του τύπου, δεν πιστεύω να ψηφίσω το Μητσοτάκη, και τι να ψηφίσω το Τσίπρα. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχουν άλλα κόμματα στην Ελλάδα, θα μου πεις για τα κόμματα. Ωραία, ρε παιδιά, μην ψηφίσετε κανέναν, τουλάχιστον πιο αξιοπρεπές. Πιο αξιοπρεπές. Μη συμμετέχετε στο βιασμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα πούμε λοιπόν για καθένα από τα ζώδια τι θα φέρει αυτός ο μήνας, ξεκινώντας από τον Κρυό. 21 κύκνη, ξέρεις τη δουλειά σου εσύ, διότι ο Γιάννης έχει δουλειά αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, και πολλή δουλειά μάλιστα. Έχει φάει χώσιμο κοινός.
Ξεκινώντας από τον κρυό, ο οποίος κρυός μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό του, ήδη έχει μπει. Αυτές τις μέρες μπορεί να έχει κάποια καλά γεγονότα, αλλά όσο πλησιάζει η έκλειψη φαίνεται ότι στεναχωριέται και για κληρονομικά, αλλά κυρίως για οικονομικά θέματα. Έχουμε πει ότι πρέπει να προσέχετε γύρω στην έκλειψη κληρονομικά ζητήματα, σεξ επιπόλαιο και δάνεια αν έχετε και τέλος κλοπές και απάτες. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε. Για σας τους κρυούς. Ο βόρειος δεσμός που προχωράει μέσα στον Ταύρο δείχνει ότι πρέπει να ασχοληθείτε πολύ σοβαρά με τα οικονομικά σας και να βάλετε πολύ γερές βάσεις, όπως και ο ήλιος εκεί, μέχρι τις 20 του μήνα. Η Αφροδίτη στον κρυό σαφώς παρέχει μια σχετική προστασία για σας τους κρυούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετή εν ώψη έκλειψης και επειδή είναι και ο Άρης του Συχθής στις πλάτες σας μέχρι τις 25 του μήνα, οι εχθροί δίνουν μάχη και επειδή και εσείς είστε έτοιμοι για μάχη, θα έλεγα να κάνετε ένα πολύ καλό στρατηγικό πλάνο προτού πάρετε αποφάσεις εν θερμό. Κοινώς, αν είστε έτοιμοι να δώσετε οποιοδήποτε είδους μάχης, είτε στα επαγγελματικά σας, είτε στα συστηματικά σας, για να επιβληθείτε, θα σας έλεγα, μια και ο επόμενος μήνας σας ευνοεί επίσης και ο μεθεπόμενος, γιατί μπαίνει ο Δία στο ζώδιό σας, να περιμένετε λιγάκι, να καταστρώσετε καλά-καλά το σχέδιό σας, να δείτε τα αδύνατα σημεία του εχθρού και μετά να επιτεθείτε. Όχι, άντε τώρα μου ήρθε, τώρα το κάνω, γιατί ο Άρης το 12ο είναι και κάποιες απώλειες. Δηλαδή, μπορεί να έχετε μια νίκη, αλλά μπορεί να είναι πύριος νίκη αυτή. Δηλαδή, νίκη που δεν θα βγάλει καλά αποτελέσματα. Ο Δίας μπαίνει στο ζώδιό σας στις 11 του μήνα. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους γεννημένους τις πρώτες μέρες του κρύου. Ουρανός στον Ταύρο εξακολουθεί να σκαλίζει και να ανακατεύει τα οικονομικά σας, κάτι που ενισχύεται με την έκλειψη. Τώρα, φεύγοντας η έκλειψη που γίνεται στις 16 Μαΐου και θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο για αυτήν ειδικά, αρχίζετε λίγο και χαλαρώνετε, όμως ο ανάδρομος Ερμής, ο οποίος έχει περάσει στον Ταύρο, δείχνει μια καθυστέρηση στα οικονομικά, αναγκαστική, ψυχαναγκαστική ενασχόληση με χρέη, δάνεια, προβλήματα του παρελθόντος, ενώ μέχρι τις 25 θα πρέπει να δώσετε και μία προσοχή σε θέματα υγείας και εργασίας. Αυτά είναι τα συνολικά για τα... Περνώντας 21 ο ήλιος στους διδύμους, παρότι ο Ερμής είναι ανάδρομος, σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάποιες μικρές μετακινήσεις, όμως ακριβώς επειδή είναι ανάδρομος, φροντίστε, αν πηγαίνετε ταξίδια, να έχετε κάνει τα σέρβις σας, να έχετε κάνει τα πάντα, για να μην μείνετε στη μέση του πουθενά. Και πάμε στους Ταύρους. Και εδώ πρέπει να σταθώ, γιατί είναι το ζώδιο μαζί με το Σκορπιό που ζορίζονται περισσότερο αυτό το μήνα, όπως και δευτερευόντως οι Λέοντες και οι Υδροχόοι, κυρίως όμως ζορίζονται οι Ταύροι και οι Σκορπιοί. Λοιπόν, όσοι από τους Ταύρους είστε γεννημένοι κοντά στις 16 Μαΐου, λίγο πριν, λίγο μετά, να ξέρετε ότι οι εκλήψεις δεν πέφτουν πάντα αναγκαστικά επιγεννήθηκα στις 16 πάνω στον ήλιο μας, μπορεί να πέφτουν μια μοίρα πριν, μια μοίρα μετά, γιατί ο ήλιος κάθε χρόνο μπαίνει διαφορετική μέρα σε ένα ζώδιο. Συνεπώς λοιπόν μπορείτε να είστε γεννημένοι στις 16, αλλά να είστε στις 24 ή στις 26 μοίρες του Ταύρου και να μην σας πιάνει ακριβώς η έκλειψη που είναι στις 25 του Σκορπιού. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι κοντινά τα πράγματα, δηλαδή η έκλειψη είναι πολύ κοντά σας, να κάνω εδώ ένα διάλειμμα για να πω για όλα τα ζώδια, μα για όλα τα ζώδια, μα έχω το πω πριν πω τους διδύμους. Συνεπώς λοιπόν εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 16 του Μάη, λίγο πριν, τρεις μέρες πριν, τρεις μέρες μετά, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί, ειδικά σε σχέσεις και συνεργασίες, σε δικαστήρια αν έχετε, και βεβαίως στην εικόνα που βγάζετε προς τα έξω και προς το κοινό. Προσέχετε σαφώς την υγεία σας, έχετε και έναν Άρη που αρχικά επηρεάζει τις φιλίες σας και τις σχέσεις σας με τα παιδιά σας. Σιγά σιγά όμως προς το τέλος του μήνα προχωράει μέσα στον κρυό και εκεί μπορεί να φέρει κάποια μικρά προβληματάκια υγείας. Βέβαια είναι και ο Δίας εκεί και σαφώς προσφέρει μια κάποια βοήθεια. Η Αφροδίτη στον κρυό που είναι εκεί σε εξορία, δεν είναι πολύ καλή για εσάς τους Ταύρους, γιατί είναι σαν να σας δίνει με το σταγονόμετρο. Λίγο, 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 λίγα λεφτουδάκια, λίγη αγάπη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μιζέρια, ας πούμε, έχει μια μιζέρια. Αυτή η Αφροδίτη για εσάς, για τους κρύους μια χαρά είναι. Λοιπόν,
Στο τέλος του μήνα όμως στις 29 μπαίνει στο ζώδιό σας και όταν θα περάσει και ο ανάδρομος Ερμής από τις 3 του μήνα και μετά φαίνεται να σας δίνει πολλά πράγματα. Ο Ιούνιος είναι ένας μήνας πολύ καλύτερος από το Μάιο για σας που θα έρθει να διορθώσει αρκετές από τις στραβές που θα συμβούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στα... Α, και βέβαια να πω ότι ο Δίας στον Κρυό σιγά σιγά θα βελτιώσει την υγεία σας, θα βελτιώσει τα επαγγελματικά σας και θα σας φέρει μια ψυχική γαλήνη, αλλά όχι ακόμα, από τον Ιούνιο. Πριν πάμε στους διδύμους, θέλω να σας κάνω μια γενικότερη έτσι, ένα γενικότερο, να σας πω κάτι γενικότερο που αφορά σε όλα τα ζώδια. Οι εκλήψεις έχουν την εξής ιδιορυθμία. Κάθε 22 περίπου χρόνια επαναλαμβάνονται στις ίδιες μοίρες και στο ίδιο ζώδιο. Άρα, όταν μια έκλειψη σας πιάνει κάτι με ακρίβεια, θυμηθείτε τι έγινε 22 χρόνια πριν. Περίπου το ίδιο διάστημα. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία να το θυμάστε. Γιατί? Γιατί με παίρνετε πολύ και μου λέτε «Αχ, μου πιάνει με ακρίβεια τον ουρανό, αχ, μου πιάνει με ακρίβεια τον οροσκόπο, αχ, μου πιάνει με ακρίβεια τη σελήνη, αχ, μου πιάνει με ακρίβεια τον ήλιο, ακόμα χειρότερα». Για θυμηθείτε τι έγινε 22 χρόνια πριν. Για βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, κάντε την αφαίρεση, δείτε ποια χρονιά ήταν και προσπαθείτε να θυμηθείτε τι έγινε, γιατί μπορεί τελικά αυτό που έγινε να ήταν πάρα πολύ σημαντικό, οπότε κάτι παρόμοιο θα επαναληφθεί, αλλά μπορεί να ήταν και κάτι σχετικά ασήμαντο ή όχι τόσο τραγικό, οπότε μην περιμένετε. Κάτι παρόμοιο θα γίνει, λίγο διαφορετικό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια. Ο μήνας ξεκινάει με τον Ερμή στο ζώδιό σας, μια χαρά, με την Αφροδίτη στον Κρυό σε ένα εξάγωνο, αλλά σας κάνουν σιγά σιγά από τις 10 του μήνα γυρνάει ανάδρομος και αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, επαγγελματικά, ερωτικά, της κακομοίρας γίνεται, όλα πάνε στραβά. Και έρχεται και η έκλειψη να δώσει και μία έτσι, ένα ζόρι στα επαγγελματικά και στα θέματα υγείας, να σας φέρει εχθρούς, να σας φέρει πισόπλα τα πράγματα. Και γραφειοκρατικά ζητήματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό πρέπει να προσέξετε, του τύπου εφορίες, ΔΕΗ, τώρα τελείωτο, έχει αυτό το πράγμα των έμφυα, φροντίστε να είστε λίγο συνετοί στα οικονομικά σας, γιατί δεν φαίνεται να σας βοηθάει και το πλανητικό σκηνικό. Βέβαια, οι πλανήτες που είναι στους ιχθύς, δηλαδή ο Άρης και ο Ποσειδώνας, λίγο και ο Δίας αρχές του μήνα, μπορούν να φέρουν κάτι ψηλά, και αλλά δεν φτάνουν, παιδιά, σας το λέω. Οπότε φροντίστε να κάνετε, συγγνώμη για την έκφραση, το σκατό σας παξιμάδι. Όσο ο Άρης είναι μέσα στους ιχθύς μαζί με τον Ποσειδώνα στο μεσουράνημα της καριέρας σας, μπορεί να σας φέρει σύντομες ευκαιρίες ή και πιο μακροχρόνιες, αλλά πιο πολύ σύντομες, οι οποίες θα σας φανούν «Ουάου, τα πιάσαμε τα λεφτά μας». Προσέξτε μήπως αυτό είναι μία φούστα και δεν έχει πραγματικά καλό αντίκρισμα. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει και ο ανάδρομος Ερμής και η έκλειψη. Ο Άρης και ο Ποσειδώνας στο 10ο λεπτό δεν είναι κακοί, μπορεί να φέρουν και πολύ καλά πράγματα, αλλά μαζί με την έκλειψη και όλα τα τετράγωνα δεν το βλέπω. Η Αφροδίτη στον Κρυό σας φέρνει φίλους μέχρι τις 28 που σας βοηθούν αρκετά, ειδικά όταν είναι, επειδή είναι και ο Δίας εκεί. Όταν όμως μπαίνοντας ο Άρης από τις 25 και μετά θα έχετε φιλεχθρούς και φίλους και εχθρούς. Κάποιοι θα φαίνονται τι είναι, κάποιοι δεν θα φαίνονται τι είναι. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ για τους διδύμους που πρέπει να προσέχετε και λιγάκι τα θέματα της υγείας παραπάνω και της ψυχολογίας. Και πάμε στα καρκινάκια. Τώρα τι να πω για σας. Από τη μία έχουμε μια έκλειψη η οποία σας κάνει τρίγωνο. Οκ, καλό είναι αυτό. Αλλά σας το κάνει στον 5ο ηλιακό σας οίκο. Συγγνώμη λιγάκι να βάλω ένα πιο και λίγο παραπάνω, γιατί με πρίζετε που με πρίζετε με την κοκακόλα. Πιούμε και κανένα λικέρ, έτσι. Να ξέρετε, δεν έχω τάσεις αλκοολισμού. Μάλλον είχα μικρή, αλλά της έκοψα μαχαίρι. Αλλά κάτι πρέπει και να πίνουμε να μην στεγνώσει ο στόμας μας, που έλεγε η γιαγιά μου. Δώμε να άντε πάλι στην γεια σου. Ωραίο πράγμα, ρε παιδί, μη μαστίχα. Φρώ και αυτό το χαζό μπλουζάκι, κοιτάξτε το χαζό που είναι. Αλλά έχει πλάκα. 2 ευρώ από τη Λαϊκή, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η έκλειψη σας κάνει ένα τρίγωνο που δεν είναι τόσο ανησυχαστικό. Υπάρχει και η λέξη ανησυχαστικό, μην ψάχνετε να βρείτε κάτι να πείτε. Αλλά
Στον πέμπτο ηλιακό, πού είναι τα παιδιά σας, πού είναι οι προσδοκίες σας, πού είναι η χαρά σας, πού είναι τα δημιουργικά σας, πού είναι τα καλλιτεχνικά σας, που σας καρκίνει, δίνετε πολύ βαρύτητα σε αυτά, πού είναι οι έρωτες, άρα προσέξτε αυτόν τον καιρό, έρωτες, κεραυνοβόλους, την ψυχολογία των παιδιών σας που θα πρέπει να είστε κοντά τους γιατί μπορεί να βγάλουν κάτι αντιδραστικά, ειδικά αν είναι στην εφηβεία. Και σε αυτό που θεωρείτε έμπνευση και ό,τι πιστεύετε ότι έχει έμπνευση και μπορεί να έχει πορεία στο μέλλον από αυτά που κάνετε καλλιτεχνικά, μην το δείξετε ακόμα στον κόσμο, δείξτε το λίγο παρακάτω, προς τον Ιούνιο. Κρατήστε το δηλαδή προς το παρόν για σας. Τώρα, ο Ερμής ξεκινάει στους διδύμους, στο 12ο ηλιακό σας, κάτι πάει να φτιάξει εκεί με τα επαγγελματικά, αλλά στην πορεία γίνεται ανάδρομος και κολλάει πάλι το πράγμα. Πάνω που θα πείτε δόξα τω Θεώ, θα αρχίσετε το βοήθεια Παναγίτσα μου. Λοιπόν, ο Άρης τώρα και ο Ποσειδώνας στους ηχθείς σας κάνουν ένα τρίγωνο, όμως είναι στον Ανατολιακό, άρα προσέξτε όσοι δίνετε πανελλήνιες και εξετάσεις γενικά να μην είστε αφηρημένοι ή πολύ βιαστικοί για να πάνε καλά τα πράγματα. Ενώ μπορούν να πάνε καλά, απλά θέλει συγκέντρωση και όχι βιασύνη και επιπολαιότητα. Ενώ προσέξτε και όσοι κάνετε ταξίδια διαθαλάσσης και γενικά τη σχέση σας με ξένους και το εξωτερικό. Τώρα, η έκλειψη μαζί με, συγγνώμη, ο βόρειος δεσμός, ο ουρανός και ο ήλιος στον Ταύρο είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για τις φιλίες σας που θα πρέπει να τις προσέξετε ιδιαίτερα. Και όταν θα μπει και ο Ερμής ανάδρομος στον Ταύρο, κάποιοι φίλοι από το παρελθόν, φίλοι εντός εισαγωγικών, μπορεί να πιστέψουν, μην τους πιστέψετε και πάρα πολύ. Πάμε στα λιονταράκια. Λάιον, Λέον, Λιουντάρ, Λιουντάρ. Λοιπόν, και μια και είπα και του Λιουντάρ, να σας πω ότι ακόμα δεν μπήκε, δεν άνοιξε ο καιρός, έχουμε γεμίσει κνούπ. Κνούπ, παιδιά, πολύ κνούπ. Καήκαμε. Λοιπόν, λιοντάρια. Αν δεν είχαμε την έκλειψη τριμάδα, θα λέγαμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας, διότι Αφροδίτη στον κρυό στην αρχή, τρίγωνο, από τις 25 Άρη στον κρυό, τρίγωνο, Δία στον κρυό από τις 10-11, τρίγωνο, άρα κάτι πάει να φτιάξει. Και όντως θα φτιάξει. Αλλά ακόμα δεν θα το δείτε και δεν θα το δείτε για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ο ανάδρομος Ερμής, που σιγά σιγά μπαίνει και στο Ταύρο, σας κάνει τετράγωνο, ειδικά αν είστε γεννημένοι στις τελευταίες μέρες του ζωδίου. Είναι η έκλειψη 23 του Σκορπιού, που πιάνει τα οικογενειακά σας και ό,τι έχει να κάνει με ακίνητα. Τους γονείς σας αν είναι ηλικιωμένοι, τους δικούς σας ανθρώπους, την οικογένεια την πατρική, αλλά και την δική σας οικογένεια την οποία θα φτιάξετε, έχετε φτιάξει, αν είστε παντρεμένοι, άρα προσέξτε και αποφύγετε συγκρούσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και προφυλάξτε τα κινητά σας από ζημιές κτλ. Δεν είναι καθόλου κατάλληλη εποχή από κοντά στις 16 και μετά για να κάνουμε αγοραπολισίες. Okay? Μετακομίσεις και τα λοιπά. Αφήστε το για Ιούνιο, παιδιά. Ας πάει λίγο πίσω. Δεν πειράζει. Ας πάει και το παλιάπελο. Ο Δίας τώρα που μπαίνει στον κρυό, προμηνύει πολύ καλύτερες μέρες. Δεν το συζητάμε. Εκεί που είχατε τη θηλιά στο λαιμό έτσι, λέγατε δεν τη βγάζω. Έρχεται ξαφνικά ένα χέρι βοήθειας. Σας χαλαρώνει εδώ τη θηλιά και σας χαϊδεύει και λίγο το μάγουλο. Μια χαρά είναι ο Δίας εκεί πέρα. Και ο Άρης στον κρυό προς τις τελευταίες μέρες και αυτός είναι πολύ γλυκούλης, όπως και η Αφροδίτη μέχρι τις 28 σας βοηθάνε αρκετά και σας βοηθάνε ιδίως σε θέματα σπουδών, σε θέματα που έχουν να κάνουν με ξένους και το εξωτερικό, εσάς από τους ανθρώπους που γράφουν, συγγράφουν, φιλοσοφούν και τα λοιπά, έχετε μια ευκαιρία. Αν ανήκετε στην εκπαίδευση ή στις εκδόσεις, επίσης θα έχετε δυναμικά και θετικά αποτελέσματα. Τώρα, ο Δίας, συγγνώμη, ο Άρης με τον Ποσειδώνα, ο Άρης στους Ιχθύς μέχρι τις 24 και 4 και ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς, μπερδεύουν αρκετά τα οικονομικά και τα κληρονομικά σας θέματα, οπότε φροντίστε τουλάχιστον να είσαστε λίγο φιδωλοί στις έξοδά σας, γιατί σίγουρα θα έχετε και κάποιες αναγκαίες πληρωμές κτλ. Που δεν μπορείτε να αποφύγετε, αλλά τουλάχιστον μην τα κάνετε χειρότερα κι εσείς, σκορπώντας τα λεφτά σας όπου λάχει. Αχ, πολύ ωραία παιδιά, ε. Τσιγμαστή χαχίου, την προτείνω ανεπιφύλακτα, λικέρ, το οποίο φτιάχνει το στομάχι. Έτσι για να διαφημίσουμε και τα προϊόντα. Ένα ψι έχει εδώ, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό, να σας πω την αλήθεια.
Λικέρ ψυχής. Wow. Εκτός λοιπόν που τι κάνει καλό στο στομάχι, σου δημιουργεί μια υπέροχη γεύση στο στόμα, σε τονώνει και το πιο σημαντικό είναι το όνομά του. Ανεβάζει, ρε παιδί μου, η μαστίχα. Μεγάλο πράγμα η μαστίχα. Ρε πω, μη μας πάρουν ποτέ οι Τούρκοι την τυχείο, καήκαμε. Τσίρις. Φιλιά και στους φίλους μου τους σιώτες που έχω αρκετούς έτσι εκεί πέρα και με βλέπετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους και στις παρθένο παρθένες που, εντάξει, η έκλειψη σας κάνει ένα εξαγωνάκι από τον Σκορπιό. Πέφτει όμως στο τρίτο ηλιακό σας σπίτι, γι' αυτό και τα ταξίδια λίγο πριν και λίγο μετά την έκλειψη απαγορεύονται διαιροπάλου και ώστε είναι απολύτως αναγκαίο. Και είναι απολύτως αναγκαίο, προσέχετε πολύ, δεν τρέχετε, δεν κάνετε βλακίες, κάνετε το σέρβι σας στο αυτοκίνητο, δεν πάτε στα τυφλά. Σε αυτό συμβάλλει και ο ανάδρομος Ερμής, σε τετράγωνο στους Δεδήμους και μετά στον Ταύρο, στο ένα το ηλιακό σας σπίτι που έχει αντιστοιχεία και με το τρίτο, άρα με τις μετακινήσεις και τα ταξίδια. Οπότε, όπως βλέπετε, από όλες τις πλευρές είναι σαν να σας λένε κάτσε στα αυγά σας. Προσέξτε το αυτοκίνητό σας για βλάβες κτλ. Προσέξτε όσοι δίνετε πανελλήνιες στην αφηρημάδα σας, και ειδικά οι παρθένοι και οι παρθένες που είστε ερωτευμένοι, διότι υπάρχετε και κάποιοι παρθένοι και κάποιες παρθένες που είστε πολύ ερωτευμένοι και είτε έχει καλό αποτέλεσμα είτε όχι αυτό, θα σας έχει πάρει λίγο ερώτα στα μυαλά. Συγκεντρωθείτε. Τώρα, ο Δίας εγκαταλείπει τους ηχθείς, για λίγο βέβαια, θα ξαναγυρίσει, αλλά αυτό σημαίνει ότι φεύγει από απέναντί σας και δεν σας δίνει την προστασία που σας έδινε στις συνεργασίες σας. Μπαίνει ο Ποσειδώνας με τον Άρη, που σημαίνει ότι πέφτει πολύ κουτσομπολιό για σας, προσπαθούν να σας διαβάλουν, σας ζορίζουν οι άλλοι, είτε είναι σχέσεις είτε είναι συνεργασίες. Αν έχετε δικαστήρια, ευτυχώς θα αναβληθούν, γιατί θα γίνει ένα μπάχαλο εκεί, δεν το βλέπω να προχωράει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγει απόφαση, δηλαδή είναι πολύ θολό το τοπίο. Προσέχετε με φάρμακα, καλλυντικά, γκάζια, πετρέλαια, νερά. Και άμα αρχίσετε μπανάκια έξω-έξω προς το παρόν. Ουρανός από τον Ταύρο, εντάξει, μια χαρά σας πάει. Η έκλειψη είπαμε ότι έχει να κάνει το τρίτο ηλιακό σας σπίτι. Το τρίτο ηλιακό σπίτι είναι αδέρφια, συγγενείς, γείτονες. Και είναι το αυτοκίνητό σας, το κινητό σας και οποιοδήποτε μηχάνημα ή οτιδήποτε μεταφέρεται, είναι κινητό δηλαδή. Right. Λοιπόν, τώρα, όσο ο Ερμής είναι ανάδρομος στους διδήμους, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, ιδίως για τα επαγγελματικά σας. Μπαίνοντας στον Ταύρο, είναι αυτά που λέγαμε, προσέξτε οι φοιτητές, οι μαθητές, και προσέξτε και λίγο όσοι ασχολείστε με εκπαίδευση, με ταξίδια, με τουρισμό. Με το που θα γυρίσει ο ορθόδρομος στις 3 του μήνα και στον Ταύρο, τα πράγματα προχωράνε πολύ καλά για σας. Τώρα, η Αφροδίτη στον Κριό φαίνεται ότι βοηθάει αρκετά τα οικονομικά και τα κληρονομικά σας, κάτι είναι και αυτό. Μπαίνοντας όμως στις 25 και ο Άρης εκεί, έχετε κάποια έξτρα έξοδα, ωστόσο ο Δίας σταθερά στον Κριό βοηθάει τα οικονομικά σας για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά και τα σεξουαλικά σας. Καλό, ε! Σεξουαλικά, κληρονομικά. Μπορώ να πω όμως ότι ο Ιούνιος είναι σαφώς ένας πολύ καλύτερος μήνας από το Μάιο, ακόμα και για εσάς που δεν πλήττεστε όσο άλλ ζώδια. Και πάμε στους ζυγούς. Φρέτρελοκομεία. Όσο χρόνια, τόσα χρόνια με κυνηγάνε οι ζυγοί από παντού. Φίλοι, γκόμενοι, συγγενείς, ο αδερφός μου, όλοι. Και άκρη δεν μπορώ να βγάλω με εσάς. Είστε τρελοί, ρε, είστε τρελοί. Και να σας πω και τι άλλο είστε. Δεν σας φαίνεται, αλλά είστε πολύ άπλιστοι. Έχετε το δεύτερο στο Σκορπιό και θέλετε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και κλαίγεστε. Αχ, δεν έχω γκόμενο, δεν έχω γκόμενο. Τον βρίσκετε τον γκόμενο, την γκόμενο. Δεν έχω λεφτά, βρίσκετε και τα λεφτά. Αχ, δεν μου φέρετε καλά οι γονείς μου. Αχ, το σπίτι μου έχει μια ρογμή εκεί και πρέπει να το βάψω. Δεν σταματάτε ποτέ αυτή την γκρίνια. Αυτή η γκρίνια δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάποια σας παρακαλώ να βρεθεί να πάρει και το Γιαννίλιο, να τον πάρει σπίτι της. Να τον πάρει. Να τον πάρει. Γκρινιάριδες, εγκρινιάριδες. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά ο μήνας, αν εξαιρέσουμε τα οικονομικά σας που, wow, κοντά στην έκλειψη θα σας έρθει κάτι πολύ βαρβάτο. Επίσης μπορεί να σας φέρει και κάποια διατροφική διαταραχή, κάποια προβλήματα εδώ στο λαιμό. Προσέξτε μην αρπάξετε κανένα COVID, γιατί εδώ χτυπάει η Omicron. Αλλά προσέξτε και μήπως έχετε καμιά αμυγδαλίτιδα, κανένα θυροειδή, κάνετε καμιά εξέταση αν νιώσετε κάπως περίεργα. Αν εξαιρέσουμε αυτά. Και λίγο τον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος κάτι ταξίδια να βάλει, κάτι σπουδές
κάτι μαθήματα που δίνεται, αχ, δεν ξέρω αν θα τα δώσω, ελπίζω να το, αν τα δώσω τον Ιούνιο θα πάει πολύ καλύτερα. Κάτι θέλετε να κάνετε, σχέδια τα οποία μένουν σχέδια. Οι πλανήτες στον Ταύρο σαφώς και σας ζορίζουν, γιατί έχουν να κάνουν και αυτοί με τα οικονομικά σας. Και υπάρχει και ένας Άρης Ποσειδώνας του Συχθείς, ο οποίος βαράει τον έκτο ηλιακό, που σημαίνει ότι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας, όπου μπορείτε πολύ εύκολα να τα κάνετε σάλτσα, κυρίως λόγω παρομοιτικότητας, αφηρημάδας ή αν θέλετε και λίγο επιπολαιότητας. Τα επαγγελματικά σας λοιπόν αφήστε τα πολλά θέλω και βολευτείτε με ό,τι υπάρχει, έτσι, γιατί θα σας πιάσει μια πληστή και θα αρχίσετε και με ρίχνεις εσύ και με ρίχνει ο άλλος και με ρίχνει ο παράλληλος. Λοιπόν, μαζευτείτε, γιατί θα τα βρείτε σκούρα, παιδιά, έτσι. Και όσο και σπαστικά και να είναι τα αφεντικά σας ή υφισταμενή σας ή προϊστάμενή σας, εσείς θα κάνετε το κορόιδο με μεγάλη επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι ζυγίστε από αυτούς που περνάτε το μήνα σχετικά αβρόχης ποσή. Δηλαδή, θα βραχείτε λιγάκι, όχι αβρόχης ποσή, αλλά θα βραχείτε μόνο στα ποδαράκια, διότι έχετε μια Αφροδίτη απέναντί σας σχεδόν όλο το μήνα. Τέλεια, συνεργασίες, σχέσεις, πολύ καλά. Έχετε ένα Δία που μπαίνει απέναντί σας, στον 7ο ηλιακό, οπότε για ζευγάρο ότι θα ζευγαρώσετε καλύτερα τον Ιούνιο. Τώρα με τις εκλήψεις ξέρω ότι μόνο μας βγήκε μαύρο το καρπούζι. Και λίγο μετά μπαίνει και ο Άρης, που βέβαια θα φέρει κάτι τριγούνους εκεί, αλλά είναι και ο Δίας, οπότε εντάξει, θα μπορεί να σας φέρει και ένα δυναμικό σύντροφο, ένα πολύ σεξουαλικό σύντροφο, μπορεί να σας φέρει πολύ δυναμικούς συνεργάτες, θα έχετε τις κοντρίτσες σας βέβαια γιατί είστε ανταγωνιστικοί, αλλά οκ. Okay. Και μπορείτε να κερδίσετε και κάποια δικαστήρια, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, και πάμε στους Σκορπιούς. Ο Σκορπιός είμαι εγώ, γεια σου. Το θυμάστε, είμαι οροσκόπο τοξότη και σελήνη στα ψάρια, μην με ξαναρωτήσετε. Είμαι Σκορπιός, είμαι οροσκόπο τοξότη, σελήνη στα ψάρια. Οκ. Okay. Λοιπόν, και κάνω ένα διάλειμμα για τσιγάρο και νομίζω ότι δεν μου φτάνει μαστίκα. Χρειάζομαι και ένα ουισκάκι, ξέρω κάτι πιο δυνατό, ρε παιδί, να μετανώσει. Λοιπόν, παλικάρια μου, εσείς και εγώ, Σκορπιοί μου. Η έκλειψη γίνεται στο ζώδιό μας. Αυτοί που είστε γεννημένοι γύρω στις 14, 15, 16, 17, 18 Νοεμβρίου, είστε αυτοί που πλήττεστε περισσότερο. Εμένα μου αρπάζει τον Ποσειδώνα. Μ' αρέσει καθόλου αυτό. Λοιπόν, και δεν μ' αρέσει καθόλου γιατί τον έχω και σε μοίρα δύσκολη, έτσι. Λοιπόν, όσοι είστε γεννημένοι λοιπόν αυτές τις μέρες, θα πρέπει να προσέχετε περισσότερο από τους υπολείπους, αλλά γενικά όλοι οι Σκορπιοί θα πρέπει να προσέχετε υγεία, συνεργασίες, σχέσεις, οικογένεια. Όλα δηλαδή. Φυσικά υπάρχει ο Άρης Ποσειδώνας στον Συχθείς. Καλό είναι που σας κάνει ένα τριγωνάκι, αλλά μπορεί να σας φέρει κάτι μάπες έρωτες, έτσι που θα σας ξεσηκώσουν και με τον ανάδρομο ορμή απέναντι, μπορεί να είναι και από το παρελθόν. Τίποτα αποθυμένα. Λοιπόν, έκανα ήλιος εκεί πέρα, ο ανάδρομος, ο βόρειος δεσμός, τον Ταύρο προς το τέλος του μήνα, μαζί με τον Ποσειδώνα Άρης του Συχθείς, είναι ιδανικός συνδυασμός για να τα κάνετε σάλτσα, να τα κάνουμε σάλτσα στα ερωτικά. Λοιπόν, μαζευτείτε μικρό καλαθάκι. Τώρα, η Αφροδίτη στον κρυό σε όλη τη διάρκεια του μήνα φαίνεται να βοηθάει πάρα πολύ τα επαγγελματικά. Έχουμε και ένα καλό. Και ο Δίας θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση εκεί. Ακόμα και ο Άρης που θα μπει, επειδή ο Άρης είναι κυβερνήτης, μέσα στον έκτο ηλιακό μας κάνει περισσότερο μαχητικούς και πιο ικανούς στο να επιβαλόμαστε στο χώρο της εργασίας. Όμως, από την άλλη, με το που θα μπει ο Άρης στις 25, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια γραφειοκρατικά ή άλλα ζόρια, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Αχ, και δεν έχω να λύσω εγώ από γραφειοκρατικά, ξεκινώντας από τη ΔΕΗ και τον ΕΜΦΕ και μέχρι πού θα πάμε δεν ξέρω. Υπάρχει πολύ τρέξιμο για αυτά που εμείς οι Σκορπιοί τα συχαινόμαστε. Παρ' όλα αυτά είναι και ο Δίας εκεί, θα έχει καλή κατάληξη το πράγμα και όσο προχωρά, όσο μένει ο Δίας εκεί, οι δουλειές μας βελτιώνονται. Τώρα, η έκλειψη τα είπαμε, γύρω στις 16, όλοι οι Σκορπιοί προσέχουν μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Αυτοί που είστε γεννημένοι κοντά στις 16 προσέχετε περισσότερο, εννοείται. Ο Ερμής, ο ανάδρομος στους διδύμους μέχρι ενός σημείου. Πά και αυτό παλιός εραστής φέρνει, παλιά χρέη φέρνει, δηλαδή τα νεύρα μου. Λοιπόν, αλλά μετά μπαίνοντας στον Ταύρο, μάλλον έχει πάλι να κάνει με γκομενιλίκια και συνεργασίες παλιές. Α, αυτό είναι το καλύτερο, δεν σας το είπα. Θα έχουν κάτι παλιοί που δουλεύατε μαζί, που τους είχατε ξεχάσει και εσείς ότι υπάρχουν, θα σας πούνε.
Έλαβε, Γεωργία μου, πρώτον αυτό μου επάδειγμα, να ξαναδουλέψουμε μαζί. Forget it, με ανάδρομο, πάλι μάπα θα είναι το καρπούζι, παιδιά. Λοιπόν, και είπαμε ότι ο Άρης του, η Αφροδίτης του Συχθής βοηθάει τα επαγγελματικά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα τοξοτάκια. Εάν δεν είστε από τους τοξότες που θα ζοριστείτε στην υγεία ή έχετε πολύ σημαντικούς εχθρούς, δηλαδή αν είστε κοινός από τους τοξότες που προσέχουν τον εαυτό τους και στη δουλειά τους είναι τυπικοί, γιατί εκεί στον άξονα εργασία, υγεία, ψυχολογία παίζει το ζόρι της έκλειψης, νομίζω ότι ο μήνας μπορεί να είναι και καλός. Θα μου πείτε με ανάδρομο Ερμή, δεν βαριέσαι μωρέ παιδάκι μου, εντάξει, λίγο στη δουλειά θα φαίνει κάποιες καθυστερήσεις, κάτι προβλήματα παλιά υγείας που δεν τα είχαμε κοιτάξει, κάτι γραφειοκρατικά που τα είχαμε αφήσει στην τύχη τους, γιατί το συνηθίζουμε εμείς εσείς οι τοξότες αυτό το πράγμα. Λέω εμείς γιατί έχω και έναν οροσκόπο στον τοξότη. Δεν βαριέσαι μωρέ τώρα, εντάξει, θα κάνω το κορόιδο και μπορεί να μην με πιάσει, η αφορία θα σας πιάσει. Αφήστε τις ξυπνάδες και τα χαϊλίκια του τοξότη. Εγώ είμαι επαναστάτης, δεν καταλαβαίνω τίποτα, είμαι χυπαριό. Θα την πατήσετε. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτά, νομίζω ότι και η Αφροδίτη στον Κρυό και ο Άρης στον Κρυό και ακόμα περισσότερο ο Δίας στον Κρυό είναι εξαιρετική, εξαιρετικότατη για σας. Και βέβαια σε ποιο τομέα, παιδιά έρωτας, καλλιτεχνία, δημιουργία. Υπέροχα. Σας έχουν λείψει όλα αυτά. Τώρα, από την άλλη βέβαια, ο Άρης με τον Ποσειδώνα στον τέταρτο ηλιακό φέρνουν προβλήματα και μπερδέματα και ψέματα μέσα στην οικογένεια, αλλά και πολλά προβλήματα με τα υδραυλικά σας, με τα νερά, με τα γκάζια, με τα πετρέλαια και με καλλυντικά φάρμακα, αλλά κυρίως με γκάζια, πετρέλαια, νερά μέσα στο σπίτι, οπότε προσέξτε και τα υδραυλικά σας και όλα αυτά αν έχετε στο σπίτι σας. Προσέξτε διαρροές, ζημιές, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, πάμε στους εγώ καιρούς. Τα εγώ καιράκια, οι survivor του ζωδιακού, έτσι. Πώς τα καταφέρνετε και αν εξαιρέσουμε αυτούς που είστε τελευταίες μέρες του ζωδίου, 19, 20, 21 δηλαδή, νομίζω ότι, εντάξει, ο μήνας δεν είναι και τόσο κακός. Λίγο θα σας τσιγκλήσει στις φιλίες, λίγο προσέξτε έρωτες που φαίνονται καλοί και αποδεικνύεται μάπα το καρπούζι. Κατά τα άλλα, λίγο προσέξτε τις σχέσεις με τα παιδιά σας, σαφώς λόγω της έμφασης στον Ταύρο και του ανάδρομου Ερμή. Μπορεί να σας κάνουν κάποια πράγματα που σας τα είχαν κάνει και παλιότερα, είτε γκρίνιστε διάφορα. Μην τζογάρετε, αν και γενικώς δεν φημίζεστε για ζώδιο του τζόγου, αλλά μην τζογάρετε. Και όταν λέμε μην τζογάρετε, δεν εννοούμε μόνο στα λεφτά, εννοούμε γενικά μην παίρνετε ρίσκα. Ο Άρης με τον Ποσειδώνα στον τρίτο ηλιακό μπορεί να σας φέρουν ατυχήματα σε νερό ή αν έχετε στο αυτοκίνητό σας κάτι το ψυγείο, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Προσέξτε λοιπόν με κινητάκια ακίνητα, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με νερό, ψύχος κτλ. Η Αφροδίτη και ο Δίας στον Κριό φέρνουν καλύτερα πράγματα σε οικογένεια και ακίνητα. Μπορεί μάλιστα να κάποιοι να πουλήσετε, να αγοράσετε, να φτιάξετε, να μετακομίσετε σε κάτι καλύτερο, όμως προσέξτε γιατί στο τέλος του μήνα μπαίνει και ο Άρης και υπάρχουν και οικογενειακοί καυγάδες. Ή μικροζημιές στο σπίτι, μην ξεχνάτε τα μάτια ανοιχτά βασικά. Δηλαδή, οι ζημιές του Άρη συνήθως είναι φωτιά, μέταλλα, έτσι, μαχαιράκια κτλ. Δηλαδή, παρακόψω κανένα κρεμμύδι και φάω και λίγο κανένα δάχτυλο. Προσέξτε τα λίγο αυτά. Γενικώς όμως θα έλεγα ότι είστε από τα ζώδια τα οποία δεν ενοχλούνται ιδιαίτερα. Ο ανάδρομος Ερμής μέχρι τις 22 φαίνεται ότι σας ζορίζει λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σας και θα πρέπει να τα κοιτάξετε και μάλιστα είναι παλιά θέματα τα οποία τα έχετε αφήσει και εκκρεμούν. Ενώ μπαίνοντας στον Ταύρο, έχει πάλι να κάνει με τα ερωτικά σας και εσείς θα έχετε ερωτικές επιστροφές, οι οποίες δεν είναι πολύ υγιεινές. Γι' αυτό καλύτερα είναι να το κόψετε αυτό το συνήθειο. Λοιπόν, περάμε στους υδροχόους. Γεννημένοι κοντά στις 16 του Φλεβάρι, δηλαδή 14, 15, 16, 17, 18, 19 Φλεβάρι, είστε αυτοί που πρέπει να προσέχετε περισσότερο από τους υδροχόους και πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα θέματα καριέρας και οικογένειας. Ωραία. Ειδικά κάτι κακούς προϊσταμένους, εξουσία κάθε είδους, γιατί εσείς είστε και λίγο επαναστάτες, σας τη βαράει η εξουσία, αλλά εδώ πρέπει να κάνετε λίγο το κορόιδο. Το μήνα κάνουμε το βλάκα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, οι πλανήτες στον Ταύρο ζορίζουν τα οικογενειακά σας, ειδικά ο ανάδρομος Ερμής μετά τις 23, όλο και κάτι φαίνεται πρέπει να φτιαχτεί στο σπίτι, όλο και κάτι ευθύνες από την οικογένεια που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αυτά είναι στο πρόγραμμα. Τώρα, ο Άρης με τον Ποσειδώνα στους Συχθείς μπορεί να φέρουν ή
οικονομικές απάτες αν δεν προσέξετε ή χρήματα που φεύγουν για χαζομάρες πάλι αν δεν προσέξετε. Προσέχετε λοιπόν για να έχετε κλοπές, απάτες και έξοδα τα οποία είναι ανόητα και τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα και νομίζω ότι τα χρειάζεστε ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάμε λίγο στα καλά τώρα. Ο ανάδρομος Ερμής, παρότι ανάδρομος, στους διδύμους, σας βάζει να λύσετε κάποια θέματα με τα παιδιά σας, σας βοηθάει να είστε δημιουργικοί, αλλά να μην μπορείτε ακόμα να δείξετε αυτά που δημιουργείτε, ενώ μπαίνοντας τον Ταύρο, τονίζει τα θέματα της οικογένειας που λέγαμε προηγουμένως. Όμως, υπάρχει μια Αφροδίτη στον κρυό που φέρνει ταξιδάκια, ένας Δίας στον κρυό επίσης, βελτιώνει τις σχέσεις σας με συγγενείς και φίλους, την επικοινωνία σας, σας βοηθάει σε ό,τι έχει να κάνει με αυτοκίνητα κτλ. Και δεν εγκρίνω να το κάνετε τώρα μέσα στην έκλειψη να πάρετε ένα αυτοκινητάκι. Αλλά από τον άλλο μήνα, και καλύτερα μάλιστα όταν τον παράλληλο, τον Ιούνιο δηλαδή, που θα φύγει και ο Άρης από τον κρύο, είναι ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που νομίζω ότι βοηθάει αρκετά για να κάνετε μια αγορά τέτοια, αν σας ενδιαφέρει. Ο Δίας στον κρύο επίσης θα σας δώσει καινούργια γνώση, πληροφορία, θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε σχέσεις με συγγενείς και γείτονες και θα αναπτύξει πολύ περισσότερο τη σκέψη σας αλλά και την αισιοδοξία σας στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Αυτά λοιπόν και για τους υδροχόους και πάμε στα ψάρια. Εσείς που μέχρι τώρα είχατε το Δία στο ζώδιο σας, είχατε μια προστασία και τα κακά φεύγαν από πάνω σας πάρα πολύ εύκολα. Τώρα σας έμεινε ο Ποσειδώνας, κυβερνήτη σας βέβαια, αλλά πάντα είναι λίγο θολός ο Ποσειδώνας και μπαίνει και ο Άρης, άρα μπορείτε να τα κάνετε πολύ εύκολα σάλτσα, είτε από παρόρμηση, είτε αντίθετα από πολύ μεγάλη άμυνα. Άρα και η πολύ μεγάλη άμυνα και η που μπορεί να φέρει καταστάσεις του τύπου «Δεν θέλω, δεν κάνω, δεν ράνω, δεν σου μιλάω, δεν κάνω γιατί δεν θέλω να πληγωθώ», αλλά και η μεγάλη επίθεση, η οποία είναι ανόητη και χωρίς λόγο, μπορεί να σας φέρουν σε μπελάδες, σε χωρισμούς, σε προβλήματα με συνεργάτες και γενικώς να σας τα κάνουν λίγο σάλτσα. Αυτό εντείνεται και από τον ανάδρομο Ερμή, που τον έχετε στην αρχή σε τετράγωνο και σας κάνει τη σκέψη σας σάλτσα. Δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πώς το θέλετε κτλ. Υπάρχει όμως μια Αφροδίτη στον κρυό και ένας Δίας από τις 11 του μήνα, που βελτιώνουν πάρα πολύ τα οικονομικά σας. Βέβαια, όταν θα μπει ο Άρης στις 25, θα αρχίσετε να έχετε και κάποια έξοδα, αλλά ας έχετε, ρε παιδιά, και στα χαλάτε, δεν βαριέσαι. Τι πρέπει να προσέξετε τώρα με την έκλειψη? Ταξίδια. Καλό να τα αποφεύγετε αυτό το διάστημα κι εσείς, όπως και τα παρθενάκια. Το αυτοκίνητό σας, το προσέχετε. Οτιδήποτε κινητό, οτιδήποτε μηχανικό. Την πληροφορία και κυρίως τη γλώσσα σας. Η γλώσσα σας αυτό το διάστημα είναι δηλητηριώδης και δυστυχώς το δηλητήριο θα γυρίσει σε εσάς. Θα το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, θέματα σπουδών, θέματα μετακινήσεων, σχέσεις με ξένους και το εξωτερικό θα πρέπει να τις προσέχετε. Βέβαια η έκλειψη σας κάνει ένα τρίγωνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η έκλειψη είναι πάντα μία έκλειψη. Λοιπόν, προσέχετε το λόγο σας. Κάντε καλή διαχείριση τα οικονομικά σας για να μείνουν παρά τον Άρη. Φροντίστε τις μετακινήσεις σας. Έτσι αποφύγετε ταξιδάκια και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά για τα ψαράκια. Αυτά έχει λοιπόν να μας πει ο Μάιος. Θα πούμε περισσότερα για την έκλειψη σε ένα επόμενο βίντεο. Υπάρχει και το βίντεο που αν πάτε παρακάτω που είναι η έκλειψη του 2022 μπορείτε να δείτε ακόμα περισσότερα πράγματα και πιο αναλυτικά. Προς το παρόν σας χαιρετώ. Συγγνώμη που σας είχα λείψει. Αλλά θα κάνω και δεύτερο βίντεο στον ούπο, διότι έχω να σας πω κάτι, ποια πράγματα που σκεφτόμουν αυτό το διάστημα. Σε σχέση με τους έρωτες, το σεξ και τις... Αλλά όχι τόσο το σεξ, τους έρωτες και τις σχέσεις που έχουν γίνει λίγο αηδία, να το πω... εμετό, να το πω... Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και ένα δεύτερο βίντεο που θέλω να κάνω και το έχω υποσχεθεί, είναι για τους δύο ηγέτες της... ΟΚ Κερανίας και της ΡΟΚ Ιωσίας. Σας έχω υποσχεθεί πολλά πράγματα, αλλά έχω πει, ξέρετε παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, ξαναλέμε, γεια σας.